Αίμα, χάος και αναρχία στην πρωτεύουσα της Λιβύης, Τρίπολη, εκεί όπου μετά την αιματοχυσία στη Βεγγάζη έχουν επεκταθεί τώρα οι οργισμένες διαδηλώσεις εναντίον του καθεστώτος Καντάφη. Η χώρα οδεύει προς νέο εμφύλιο, προειδοποιεί σε διάγγελμά του ο γιος του Λίβιου ηγέτη, βάζοντας τέλος στα σενάρια πως ο πατέρας του έχει εγκαταλείψει τη χώρα. And people dying, that's when you see regimes collapsing. Ως τα ξημερώματα στην Τρίπολη, συγκρούσεις μένονταν μεταξύ οπαδών και πολέμιων του Καντάφη, στη διάρκεια των οποίων τουλάχιστον 60 άνθρωποι σκοτώθηκαν, αρκετοί και από πυρά ελεύθερων σκοπευτών. Στη Βεγγάζη, διαδηλωτές πανηγύριζαν για την ανάληψη του ελέγχου της πόλης. Η Δύση ανησυχεί και ήδη αρκετές ευρωπαϊκές χώρες ζήτησαν από τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν τη Λιβύη, σε ετοιμότητα και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι πληροφορίες για διακοπή της παραγωγής πετρελαίου στη Λιβύη και η απομάκρυνση προσωπικού πετρελαϊκών εταιριών εκτόξευσαν την τιμή του μαύρου χρυσού κοντά στα 90 δολάρια. Έκρηθμη παραμένει όμως η κατάσταση και στην Ιεμένη, όπου διαδηλωτές γένετη ημέρα ύψωσαν φωνές διαμαρτυρίας ενάντια στο καθεστώς Άλεχ, το οποίο μιλά για ξένο δάκτυλο πίσω από τις διαδηλώσεις.